Καλησπερούδια, καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μας και σε ακόμα ένα vlog, mini vlogάκι, μιας και ξεκινάει στο τέλος της μέρας, λίγο πριν έρθει η ώρα για ύπνο. Έξω κάνει πάρα πολύ κρύο, πάρα πολύ βροχή. Τι όχι! Και έχουμε έτσι μαζευτεί τώρα στο σπίτι μας να χουχουλιάσουμε. Τα παιδάκια μου φοράνε τις πιτζαμούλες τους. Έχουμε μπει σε χριστουγεννιάτικο mood και κλίμα. Άλλωστε η ατμόσφαιρα μυρίζει Χριστούγεννα πλέον. Δεν ξέρω για εσάς πώς σας φαίνεται. Και έχουμε τώρα βάλει μια χριστουγεννιάτικη ταινία. Θα την πατήσω τώρα να ξεκινήσει. Θα φτιάξω έτσι ένα ζεστό γαλατάκι με σοκολάτα, με σαντιγί. Κατάλαβες, λίγο έτσι. Να χουχουλιάσουμε. Εσείς έχετε τέτοιες βραδιές? Ο Γιάννης μου εδώ. Σήμερα λέω να δούμε μια χριστουγεννιάτικη ταινία που δεν έχουμε ξαναδεί, γιατί τις έχουμε εξαντλήσει όλες ήδη. Χριστούγεννα στη φάρμα με τον Γκί. Με τα Γκί. Αυτό, τέλος πάντων, με ένα πολύ γλυκό, έτσι, γουρουνάκι. Για πάμε. Χουχουλιάστε. Και φέρνω γαλατάκι. Σε χριστουγεννιάτικες κούπες βεβαίως. Το γαλατάκι μας. Τελικά, αυτό εδώ το χριστουγεννιάτικο τους τράβηξε καλύτερα το ενδιαφέρον. Έχουμε τα σοκολατένια γαλατάκια. Κάτσε να ανάψω το φως. Ξέρω που το έκανε σπαγμένο. Τι είναι αυτό? Σοκολάτα. Τι? Λέει πάνω η ιδιοκτησία του Άγιου Βασίλη. Τι είναι? Δείτε παιδιά. Τι έγινε? Πού τα είδες εσύ εκεί που τα έχει κρυμμένα? Για να δω. Τι είναι αυτά? Γράμματα! Κάτσε να δω. Περίμενε. Να το διαβάσω. Να δω τι λέει πάνω. Πόσα είναι. Δεν ξέρω. Λέει να γράψουμε. Τι λέει εδώ? Αγαπημένη μου Άγιε Βασίλη, πρέπει να γράψεις εδώ, μάλλον να το απαντήσεις μετά. Δεν ξέρω να γράφω. Α, θα γράψω ένα πατίνι. Πατίνι, δεν έχεις πατίνι? Αυτή τη φορά θέλω ένα ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό πατίνι, Παναγία μου. Αυτό θα γράψω. Αυτό εδώ μάλλον έπεσε από την στολή του Άγιου Βασίλη, γιατί είναι ένα κουμπί με ένα πάρα πολύ μαλακό, βελούδινο κύφασμα. Για ακούμα. Κρύψε το γενεθύμιο. Γιατί μάλλον ήταν από τη στολή του. Του έπεσε. Είσαι χαρούμενος που ήταν γράμματα του Άγιου Βασίλη? Ναι. Τώρα θα πιείς το γαλατάκι σου και θα διαβάσουμε όλοι. Τι είναι αυτό? Για να διαβάσουμε τελικά τι λέει πάνω, για να δω. Το μαγικό κλειδί του Άγιου Βασίλη. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αυτό μάλλον θα το χρειαστεί ο Άγιος Βασίλης. Μάλλον ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες για να... Θες να δοκιμάσω! Για να αφήσει τα δώρα, γιατί πώς θα έρθει στο σπίτι μας να αφήσει τα δώρα τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων? Δοκίμασέ το, αλλά μόνο με τον Άγιο Βασίλη ενεργοποιείται. Πώς θα έρθει ο Άγιος Βασίλης να αφήσει τα δώρα? Εντάξει, αν δεν έχουμε τζάκι. Κατάλαβες, οπότε αυτό θα το αφήσουμε κάτω το χαλάκι για να το βρει, να ανοίξει, να μπει μέσα να αφήσει τα δώρα. Έτσι νομίζω εγώ. Τι λες? Λοιπόν, Γιάννη, το γράμμα σου ήρθε με μία σφραγίδα από τον Βόρειο Πόλο του Άγιου Βασίλη. Το έχω πει, Και είναι από κερί αυτή η σφραγίδα. Είναι πολύ μοναδική. Και αυτός ο φάκελος έχει πάνω τα γραμματόσημα του Βόρειου Πόλου.
Γιάννης Κωνσταντάκης στην Κάλινο. Δεν ξέρει το όνομά μου. Ξέρει όλα τα ονόματα όλων των παιδιών στον κόσμο. Δεν το άνοιξω. Αφού το άνοιξες βρε, τα έχεις βγάλει έξω όλα. Περίμενε. Τέλεια. Λοιπόν, μέσα έχει τρία χαρτιά. Το ένα λέει, θα σε βοηθήσω να διαβάσεις. Γιατί ακόμα φέτος δεν θες να διαβάζεις πολύ καλά. Μαθαίνεις ακόμα. Αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, λέει εδώ. Επίσημο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς από το Βόρειο Πόλο. Εγώ, ο Άγιος Βασίλης, απονέμω αυτό το πιστοποιητικό στο Γιάννη Κωνσταντάκη προς τιμή της εξαιρετικής συμπεριφοράς του. Συγχαρητήρια που κράτησε ζωντανό το πνεύμα των Χριστουγέννων κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Είμαι καλό παιδί, λέει. Έτσι λέει. Έτος 2023 και έχει και την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Την επίσημη σφραγίδα. Αυτό εδώ πρέπει να το κρεμάσεις στο δωμάτιό σου, να το ετοιμάσαι. Γιατί λέει ότι είχες πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Για να αντέχει τώρα εδώ. Έλα να σου διαβάσω και το γράμμα. Εδώ είναι το γράμμα του Άγιου Βασίλη και λέει: αγαπημένε μου Γιάννη, χω χω χω, σου γράφω αυτό το γράμμα από το εργαστήρι μου στο Βόρειο Πόλο. Είναι πλέον βράδυ και έξω χιονίζει για τα καλά. Όσο σήμερα ετοιμάζαμε τα δώρα με τα ξωτικά μου, συζητούσαμε πόσο καλό παιδί ήσουν φέτος. Πραγματικά είμαστε περήφανοι για σένα και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις καλές πράξεις που έκανες αυτή τη χρονιά. Σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν Γιάννη, όσο κάθομαι στο γραφείο μου και σου γράφω αυτό το γράμμα, απολαμβάνω τη ζεστή μου σοκολάτα, όπως και εμείς. Είδες, είναι στην ίδια φάση με εμάς τώρα η Βασίλη. Κάθε μέρα η κυρία η Βασίλη μου υπενθυμίζει να μην τρώω πολλά γλυκά. Όμως εγώ τρελαίνομαι για καραμέλες, σοκολάδες, σοκοφρέτες, τούρτες και κάκια, κουλουράκια, ζαχαροντά. Αχ, πόσο μου αρέσουν! Μιας και μιλάμε για γλυκά και αφού πλέον είσαι 6 ετών, ξέρεις και πόσο χρόνο είσαι. Θα σου αποκαλύψω ένα μυστικό. Τι? Τις τελευταίες μέρες. Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει η πρωτοχρονιά και πρέπει να προλάβουμε με τους θάνατος μου να μοιράσουμε όλα τα δώρα στα παιδιά, τους δίνω ένα μαγικό γλυκό και πάνε πιο γρήγορα. Μπορείς να μαντέψεις ποιο είναι αυτό το μαγικό γλυκό, Γιάννη? Ναι. Ποιο? Μπισκότο. Είναι τα χριστουγεννιάτικα σοκολατένια μπισκότα που φτιάχνει η κυρία η Βασίλη. Και... το ξέρω, αυτό είπα, μπισκότο! Και επειδή φέτος ήσουν πολύ καλό παιδί, θα σου πω το μυστικό συστατικό που έχουν μέσα τα μπισκότα. Τι? Το μυστικό συστατικό είναι η... μάντεψε. Έκρηξη. 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 Η αγάπη, βρε. Α! Ναι, η αγάπη. Η κυρία η Βασίλη φτιάχνει αυτό το σοκολατένια μπισκότα με πολύ αγάπη. Γιώργο, ώστε μόλις θα φάμε να νιώσουμε όλοι πόσο μας αγαπάει και μας περιποιείται. Σήμερα χιονίζει πολύ. Σήμερα χιονίζει πολύ εδώ στο Βόρειο Πόλο, Γιάννη, και να σου πω την αλήθεια, κάθε μέρα χιονίζει εδώ. Και τα ξωτικά μόλις κάνουν διάλειμμα από τη σκληρή τους δουλειά τρέχουν έξω στο χιόνι και παίζουν χιονοπόλεμο. Και φτιάχνουν φωνάζουν. Δεν φαντάζεσαι τι σκανταλιά έκανε χθες. Μα τι. Για να δω. Μόλις ξύπνησα το πρωί. Ναι. Στο σπίτι μου. Δεν έβλεπα μπροστά μου. Δεν έβρισκα τα γυαλιά μου. Πήγα λοιπόν στο εργαστήρι σιγά σιγά. Τους είδα λοιπόν να γελούν κρυφά. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι μου είχαν σχαρώσει και τους ρώτησα. Γιατί γελάτε? Αν τα έχετε κρύψει, πρέπει να μου το πείτε γιατί θα αργήσω στη δουλειά και τα δώρα θα μείνουν πίσω και ξέρετε πολύ καλά πως αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Αφού τους είπα έτσι λοιπόν και μην μπορώντας να συγκρατήσουν άλλο τα γέλια τους, με πήγαν έξω στο χιόνι για να μου δείξουν τα κατορθώματά τους. Δεν θα πιστέψετε αυτό που μου είχαν κάνει. Είχαν φτιάξει ένα χιονάνθρωπο, Άγιο Βασίλη, να μου μοιάζει και του είχαν φορέσει τα γέλια μου. Γέλασα πολύ βλέποντας πως μου είχαν βάλει και μύτη καρότο. Χω, χω, χω. Λοιπόν, Γιάννη, οι μέρες περνούν σιγά σιγά και σε λίγο θα κρατήσεις στα χέρια σου το δώρο σου.
Αυτό που θα σου φέρω. Εξάλλου, το αξίζεις. Είχες πολύ καλή συμπεριφορά φέτος. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να θυμηθείς να αφήσεις κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο κάποια γλυκά ή μπισκότα τη μέρα που θα έρθουμε να αφήσουμε το δώρο σου στην Κάλυμνο. Ώρα να πάω και εγώ να ξεκουραστώ τώρα, όμως πριν σε αφήσω θα ήθελα να σου πω κάτι τελευταίο. Ότι είσαι από τα πιο καλά παιδιά της χρονιάς. Πίστευτο. Σου εύχομαι καλά και ευτυχισμένο Χριστούγεννα. Με πολύ αγάπη, Άγιος Βασίλης. Τότε πάμε να γράψουμε το γράμμα. Βεβαίως και θα το γράψουμε το γράμμα. Και αυτό είναι και νομίζω, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι και μαγικό. Γι' αυτό είναι ειδικό. Για να πηγαίνει αυτόματα στη θηρίδα του Άγιου Βασίλη και να βλέπει θέλεις. Εντάξει. Μαμά, ξέρεις τι θέλω. Για πες. Ένα μαξάκι με κοντρόλ αυτό που είχαμε στείλει τα άλλα Χριστούγεννα. Α, εντάξει. Θα το γράψουμε μαζί. Τώρα! Δείτε πόσο ωραίο γράμμα. Περιποιημένο. Αυτό του Γιώργου. Και του Γιώργου θα το διαβάσω όταν θα είναι λίγο πιο ήρεμος. Για να καταλαβαίνει τι λέμε. Ω, τι είναι αυτό. Πάλι. Για να δούμε. Πάλι δύο γράμμα. Για να δούμε τι και λέει. Σένα είναι. Αυτό είναι του Γιώργου. Και έχει μέσα πάρα πολύ ωραία. Α. Έχει μέσα πάρα πολύ ωραία γράμματα και του Γιώργου και για να δω. Δεν το πιστεύω. Έχει και ο Γιώργος επίσημο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς. Βεβαίως. Και τα δύο μου παιδάκια είστε τα καλύτερα. Αντίο. Όνειρα γλυκά και παραμυθένια. Φιλάκι. Σε αγαπώ. Και επειδή ο καημένος ο Άγιος Βασίλης πώς να κάνει μόνος του να φτιάξει παιχνίδια, να τα μεταφέρει, να οργανώσει τα εξωτικά, τους τάρανδους, καταλαβαίνετε, έχει προσλάβει το Santa Mail σαν βοηθό του για να αναλάβει την διαδικασία αυτή με τα γράμματα και να μοιράσει τα γράμματα σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό θα σου αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής το link, αλλά και εδώ μπροστά, για το Santa Mail και θα σου δώσω και εκπτωτικό κωδικό. Θα είναι το μυστικό μας. Για 20% έκπτωση στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές και δωρεάν μεταφορικά. Και τι άλλο να κάνω για σένα πια και τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Όλα τα βρεις κάτω στο κουτί της περιγραφής και κάνεις τα παιδάκια σου το πιο όμορφο, προσωποποιημένο δώρο, πάρα πολύ οικονομικά, πάρα πολύ πρωτότυπα. Αυτά. Ελπίζω να έχετε όμορφες γιορτές, όμορφα Χριστούγεννα με πάρα πολύ αγάπη και υγεία. Και όλα τα άλλα έρχονται. Φιλιά πολλά!